Radio Neapolis 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών. Μιχάλης Νικήτας. Δεν θα το ρωτήσω ούτε για τον Τσίπρα, ούτε για τον Ψυχάρη, ούτε για τη γάτα των Ιμαλαΐων, το δημοσίευμα του Βήματος χθες. Θα το ρωτήσω για το πρώτο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από το προσφυγικό. Πώς τα βλέπει τα πράγματα και αυτός ο ίδιος. Καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι μια η μεταναστευτική πολιτική που έχει ασκηθεί εδώ και χρόνια και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Είναι, θα μπορούσα να την πω έτσι με μια χαρακτηριστική κουβέντα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο βάθος κολυμβητήριο, πώς λέγαμε στο βάθος κήπος. Το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Είναι οι δηλώσεις που έκανε η Τασία. Ότι πρέπει να υπάρχουν, εδώ και πριν από μερικούς μήνες, ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάδρομοι στους φράχτες, ότι πρέπει να ρίξουμε το φράχτη 12,5 χιλιόμετρα στον Εύρο, που ήταν και απέτηση των Τούρκων της Θράκης. Πρέπει να έρχονται οι πρόσφυγες να τους φιλοξενούμε και να τους προωθούμε. Διακτηνίζονται από την πλατεία και πού πάνε και έγινε εκείνος ο χαμός που γελούσε και γελούσαν και τα πόμολα. Αλλά βλέπουμε ότι αυτού του είδους η πολιτική μας έφερε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή μας κυβερνάει μια μη κυβερνητική οργάνωση, έρχονται εδώ οι βουλευτές να ενημερωθούν από τους ΟΤΑ και βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αντιστρέφθηκε η πυραμίδα της διοίκησης και η κορυφή της πυραμίδας, που θα έπρεπε να είναι η κυβέρνηση, έγινε βάση. Και η βάση έγινε κορυφή. Ένας μπρόξιμο τελείωσε, πάει η πυραμίδα. Γι' αυτό και οι δανειστές προσπαθούν όλη την Ελλάδα να την κάνουν τι, μια Θράκη. Και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται το δόγμα ο ΖΑΛ, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε πει ότι δεν χρειάζεται να ρίξουμε ούτε μια σφαίρα για να σας κατακτήσουμε. Θα σας φέρουμε Ισλαμιστές, θα σας φέρουμε Μουσουλμάνους μες στη χώρα σας. Και τελειώσαμε. Θα αλλοιώσουμε δηλαδή τον πληθυσμό, τον ελληνικό, τον χριστιανικό. Θα τον αλλοιώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αργά ή γρήγορα, αυτή η ορολογική βόμβα, όπως πολύ καλά έχουν πει ορισμένοι, αργά ή γρήγορα θα σκάσει. Γιατί το ερώτημα είναι, μέχρι πότε μπορείς να τους ταΐζεις και ως πότε μπορείς να τους φιλοξενείς αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ είναι το πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, άμα κοιτάξουμε έτσι και δούμε καλά τι γίνεται γεωπολιτικά, η Συρία μετακόμισε στην Ελλάδα. Ερώτηση, η Ελλάδα πού πρέπει να πάει ρε παιδιά, στην Αφρική? Αυτή είναι η πολιτική που ασκούν. Καμία απολύτως. Από έναν πρωθυπουργό, ο οποίος ανερυθρίαστα, το είδα και τρελάθηκα, δήλωσε στον Μπούτα ότι το Τσίπρο και ο Ήος είναι τα μόνα που δεν μπορούν να μας πάρουν. Τι λέει ρε χαχα. Δηλαδή όλα τα άλλα μπορούν να μας τα πάρουν εκτός από τον ήλιο και από τον Τσίπρο. Ωραίος είσαι. Σοβαρός πρωθυπουργός. Θα μου πεις και από πίσω τι μας περιμένει, ποιος είναι ο αντικαταστάτης του. Κανένας. Ο κύριος τίποτα είναι από πίσω. Άρα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που κάπως το είπε και ο Αντρέας ο Γράσος, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν υπάρχει. Έχει καταρρεύσει. Και καθόμαστε και βλέπουμε την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και προσπαθούμε εμείς σαν πολίτες να υποκαταστήσουμε την ίδια την διοίκηση του κράτους. Γιατί δεν υπάρχει κεντρική πολιτική διοίκηση. Και να το καταλάβουν όλοι ότι ο βίος της κυβέρνησης Τσίπρα έχει λήξει εδώ και αρκετό καιρό. Απλά μένουν γιατί δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Εκτέλεσαν την αποστολή τους, αφού προηγουμένως τους όθησαν οι δανειστές να τραβήξουν το χαλί κάτω από το Σαμαροβενιζέλικο την διακυβέρνηση. Τους ρίξανε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήρθαν επάνω χωρίς να έχουν κανένα σχέδιο. Μάλιστα. Βάλε μια ανωτελεία. Παρακαλώ. Γιατί νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις και με βαθιά ανθρωπιά και αίσθημα αλληλεγγύης αντιμετωπίζουμε, το δείχνουμε από την περασμένη Τετάρτη, ένα φοβερό πρόβλημα, ένα φοβερό θέμα που αν είχαμε αυτό που λέμε ένα οργανωμένο κράτος, θα ξέραμε πότε θα έρθουν, πού θα πάνε. Πόσο θα καθίσουν, πώς θα σιτιστούν, πώς θα γίνει η περίθαλψή τους όσοι έχουν θέματα. Αλλά αυτά δεν συμβαίνουν και συμβαίνουν έτσι, θα έλεγα, σε σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης από όλους μας. Ο καθένας προστρέχει να βοηθήσει και αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται για χίλιους και δύο και τρεις και πέντε χιλιάδες, αλλά μπορεί να γίνει άνετα για 100-200. Αλλά για τέτοια νούμερα που μας λένε ότι θα προκύψουν και στον ομό Καβάλας, νομίζω ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να το δούμε πολύ πιο σοβαρά, γιατί έρχεται η επόμενη Τετάρτη.
Άλλη, κάνε μου ένα σχολιάκι. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Το έχουν πει και πρώην... Άκουσες πριν το σχέδιο, άκουσες τι θα έπρεπε να κάνουν οι σύντροφοι της, οι πρώην σύντροφοι. Δηλαδή μέχρι το Σάββατο που ήρθαν πάνω εδώ Μορφίδης, Εμμανουηλίδης και Παπαφιλίππου, θα έπρεπε να ήταν στο Μουζάλα και στον Τόσκα και στα Υπουργεία και να πιέσουν για να βρεθεί λύση. Γιατί δεν πιέσανε. Υπάρχει δεν βρέθηκε λύση. Άφησαν τον μπαλάκι στην Ελευθερούπολη, στη Χρυσούπολη, στην Καβάλα, στο Λιμένα. Δεν διοικούν, αγαπητέ Σταύρο, αυτοί οι άνθρωποι. Διαχειρίζονται. Να πούμε κιόλας ότι και ο Τόσκας και ο Μουζάλας είναι παιδιά του Σιμίτη. Αυτόν που βγήκε χθες στο συνέδριο που έκανε το Πλοκάμι. Ο Τόσκας δεν είναι στρατηγός, πρώην στρατηγός. Πρώην του Τσοχαντόπουλου. Ωραία. Δεν είναι υπουργός προστασίας παιδιά του πολίτη. Σιμιτοπαιδιά είναι όλοι τους. Να κάτσουν κάτω και να βρουν χώρους. Και να ξέρουμε πού πάνε. Δεν μπορούν να δούνε. Ούτε πέρα από το δάχτυλό τους. Δεν βλέπουν ότι το σχέδιο διάλυσης της χώρας... Αν είναι ανίκανοι, Μιχάλη Νικήτα, να φύγουν και να πάνε στο σπίτι τους. Εγώ δεν μπορώ να ζω με πολιτικούς που δεν μου δίνουν λύσεις και να κάνουν διαπιστώσεις. Δεν φεύγουν έτσι. Ο μόνος τρόπος για να φύγουν είναι να το απαιτήσει ο λαός με τις κινητοποιήσεις του. Μάλιστα. Ένα λεπτάκι τώρα, γιατί από τον Νέστο μου είπε ο Μπεριάδης ότι ψάχνουν και εκεί χώρους, στο Δήμο Νέστου. Ψάχνουν χώρους, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μου το είπε και η Δήμαρχος Καβάλα το πρωί που μιλάγαμε εδώ, ότι δεν μπορεί να δεχθεί άλλους η Καβάλα, θα πρέπει να πάνε και σε άλλα σημεία, σε άλλους δήμους, όχι μόνο του νομού, και εκτός νομού Καβάλας, και εκεί θα πάμε, που το ξέρεις. Σπύρος Λάτσας, συνεδρίασε η Δράμα εχθές. Από τη Δράμα ο Σπύρος, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος χθες είχε φοβερό ρεπορτάζ στο ένα channel εκεί και φοβερό, ήταν Βουλή των Ελλήνων χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας. Σπύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Καβάλα. Καλημέρα. Σπύρο, καλημέρα. Ο Σπύρος ο Λάτσας είσαι, έτσι? Ναι, καλημέρα. Ναι, είμαι ο Μιχάλης ο Νικήτας από το ΕΠΑΜ εδώ στην Καβάλα. Μ' αρέσει που το επιβεβαιώνεις κιόλας, Μιχάλη. Ναι. Ένα λεπτάκι σε παρακαλώ. Όχι, να επιβεβαιώσει αυτή την ερώτηση. Πες. Άρεσε όλη η εκπομπή που είδα στο ένα τσάνερ με τον Πολυβά. Θέλω να επιβεβαιώσετε την ερώτηση που δεν ξέρω, μάλλον εσείς την κάνατε ή την έκανε ο Θανάσης, δεν ξέρω. Ρωτήσατε τον Εμμανουηλίδη πού θα βρει τα χρήματα για το χρονικό διάστημα όσο θα μείνουν εδώ οι πρόσφυγες, οι οποίοι ο αριθμός τους αυξάνεται, πού θα βρουν τα χρήματα η τοπική αυτοδιοίκηση. Και η απάντηση του κυρίου Εμμανουηλίδη ήταν: ανοίξαμε έναν κωδικό. Έχω πεθάνει στα γέλια. Επιβεβαιώσατε το είπα. Ακούστε να σας πω. Εγώ την έκανα την ερώτηση, δεν έχει όμως καμιά σημασία αυτό, είτε εγώ είτε ο Θανάσης. Και εγώ γέλασα με την έννοια πια ότι όταν, παιδιά, έτσι απλά να σας το πω και με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, όταν βλέπεις ανθρώπους να θέλουν νερό, ένα σάντουιτς, κάτι να φάνε, να πιούνε, και ξαφνικά ακούς από την απέναντι μεριά ότι έχουμε ανοίξει κωδικό. Ξέρω εγώ του είπα του κύριου Εμμανουηλίδη, εγώ δεν σας είπα ότι είστε μπαταξίδες και ότι δεν θα πληρώσετε ενδεχομένως. Αλλά αυτή τη στιγμή η κυρία Τσανάκα, ο κύριος Μαμσάκος εδώ στη Δράμα, ξέρω εγώ, και όποιος άλλος κύριος δήμαρχος, ποιος Αναστασιάδης στο Παγκαίο, δεν είναι οι άνθρωποι τώρα, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, δεν την έχουν οι δήμοι. Εδώ περικόπτονται τα πάντα. Είναι δυνατόν και να πούμε, Σπύρο Λάτσα, να πούμε ότι ήταν μια καλή απάντηση αυτή, αν δινόταν π.χ. τον Οκτώβριο πέρυσι ή τον Νοέμβριο πέρυσι ή τον Δεκέμβριο. Δηλαδή να λέγανε ότι θα κλείσουν τα σύνορα οι Σκοπιανοί, εμείς έχουμε το Plan B που είναι αυτό, έχουμε τον κωδικό που είναι αυτός για προσφυγικό και εκεί μέσα υπάρχουν τόσα εκατομμύρια και σε περίπτωση που κολλήσουν το 1 τρίτο των προσφύγων στο λιμάνι της Καβάλας, έχω Δράμα, Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέστο, Ξάνθη, όλα αυτά τα σημεία πανέτοιμα να αντιμετωπίσουμε την... μετανάστευση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν ξέρω πώς θα είπε ο κ. Εμμανουηλίδης αυτό. Προφανώς ο άνθρωπος ίσως να μην κατάλαβε τι το ρώτησα, ίσως να εκείνη λόγω της φόρτισης και λόγω της κατάστασης που υπήρχε εκείνη την ώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει κωδικός. Για να το κλείσουμε. Τι να το κάνουμε λοιπόν, το κωδικό. Πότε θα ενεργοποιηθεί Σπύρο, και πότε θα... η Δράμα, τι αποφάσισε χθες το ανώτατο όργανό της στο Δημοτικό Συμβούλιο? Λοιπόν, θα σου πω ότι όταν βγήκαν έξω ήταν σχεδόν όλοι μπερδεμένοι. Εγώ κατάλαβα, και τελικά αυτό είναι, ότι η Δράμα αποφάσισε να φιλοξενήσει μέχρι 800 πρόσφυγες, μόνο πρόσφυγες,
Αυτό τουλάχιστον είπε το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα βέβαια υπήρχε η ένσταση της αντιπολίτευσης γενικότερα ότι ναι μεν εντάξει 800, αλλά από την άλλη μεριά να δούμε με μία μελέτη εάν και εφόσον μπορούμε να σηκώσουμε 800 ή ξέρω εγώ μπορούμε λιγότερους. Εγώ θα σας πω ότι έκανα μία ερώτηση στον κύριο Κυριαζίδη χθες, γιατί πάλι ζωντανά είμαστε στον αέρα του Δράμα και πάλι είχαμε έτσι εκτενές ρεπορτάζ. Έκανα λοιπόν μία ερώτηση στον Κυριαζίδη αν υπάρχει πρόβλεψη κατά τη δική του εμπειρία, γιατί ο Κυριαζίδης για όσους δεν γνωρίζουν είναι βουλευτής εδώ στη Δράμα της Δημοκρατίας και ήταν και ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών. Το ρώτησα λοιπόν τι μέλη γενέστε και τι βλέπει για τη Βόρειο Ελλάδα γενικότερα και για την περιοχή. Και μου είπε ότι υπάρχει... Δεν σου είπε Δαλακάκης, δεν μπερδεύτηκε. Όχι, τι Δαλακάκης. Γιατί όλο από τον ακούω τελευταίο διάστημα πριν τους πρόσφυγες με Δαλακάκη ασχολιόταν. Όχι, όχι, όχι. Μιλούσαμε για το προσφυγικό. Λοιπόν, και μου είπε ότι στη Βόρεια Ελλάδα θα καταλήξουν περίπου 300.000 πρόσφυγες. 300.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Θα σας πω ότι από ό,τι φαίνεται εμείς εδώ θα κάνουμε μία δομή, τέλος πάντων θα τους βάλουμε όπου τους βάλουμε, προφανώς για να αποσυμφορήσουμε την Καβάλα. Αυτό τουλάχιστον βγήκε, ναι, ναι. Ή αυτό τουλάχιστον λέγεται, διότι και η Καβάλα δεν μπορεί να σηκώσει το νούμερο το οποίο ενδεχομένως προορίζεται για τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, τι θα γίνει, εμείς βρήκαμε έναν χώρο στην βιομηχανική περιοχή, αυτόν πήγαν και ήταν οι υπηρεσίες εχθές. Είναι 5 κτίρια. Με ακούτε? Φυσικά σε ακούμε, φυσικά. Ναι. Είναι 5 κτίρια τα οποία είναι παλιές αποθήκες, καπναποθήκες του οργανισμού καπνού. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν υποδομές, νερά, τουαλέτες και όλα αυτά, αλλά αυτά νομίζω ρυθμίζονται. Από σήμερα θα είναι πάνω τα συνεργεία και θα δουλεύουν. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη έκταση. Σε ποιο σημείο είναι, Σπύρο, αυτές? Στην βιομηχανική περιοχή. Τώρα βέβαια εδώ στη μπαίνουν ΒΠΕ, ναι. Άλλα ζητήματα, γιατί η ΒΠΕ, όπως ξέρουμε, μπλέκεται η Τράπεζα Πειραιώς. Mm. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνουν και τι θα κάνουν, ενδεχομένως να τα βρουν, ενδεχομένως να έχουν συμφωνήσει, ενδεχομένως να έχουν καταλήξει. Ξέρετε, μερικά πράγματα δεν λέγονται κιόλας με την έννοια. Τώρα μιλάμε για το Δήμο της Δράμας για 800, σωστά? Όχι για το νομό, ναι, ναι. Για το Δήμο. Κοιτάξτε τώρα, τους στέλνουν καταρχήν το σχέδιο, λέει, γιατί εχθές είχαμε και μία τηλεφωνική επαφή στο ένα τσάνελ με τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα, τον Νίκο. Τους στέλνουν στον ιστό της πόλης, της κάθε πόλης, δεν τους στέλνουν δηλαδή απομακρυσμένους να είναι έξω. Και από εκεί και πέρα υπόσχονται ότι θα είναι πρόσφυγες. Το ερώτημα, μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι θα είναι μόνο πρόσφυγες και δεν θα είναι και μετανάστες οι οποίοι δεν ξέρουμε από πού και τι και πώς κτλ. Από την άλλη μεριά εδώ στη Δράμα έχουμε μία δομή ήδη που λειτουργεί αυτή τη στιγμή με μετανάστες στο Παρανέστη. Που εκεί ο κύριος Παυλίδης, ο Περιφερειάρχης, τη χαρακτηρίζει κλειστή φυλακή ουσιαστικά. Ναι. Και έτσι είναι. Έτσι είναι έγκλειστοι μέσα και δεν βγαίνουν έξω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και νομίζω ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Ούτε εσείς εκεί στην Καβάλα, ούτε εμείς εδώ στην Δράμα. Ναι. Σπύρο Λάτσα, την πέσανε και στον Καραγιαννίδη, άκουσα. Όχι, δεν την πέσανε στον Καραγιαννίδη, γιατί ο Καραγιαννίδης δεν έχει δικό του γραφείο. Απλώς πήγανε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αχα. Εντάξει, τώρα χθες το βράδυ για να καταλάβετε είχαμε εδώ μια εκδήλωση πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο με το Σάββατο Καλεντερίδη για ένα βιβλίο, μια βιβλιοπαρουσίαση και ξαφνικά ακούμε κόρνες τρακτέρ και βγήκαμε έξω να δούμε, είχαν κλείσει την αντιπεριφέρεια της Δράμας χθες το βράδυ οι αγρότες από το μπλόκο του Αγίου Αθανασίου προκειμένου να συμβολικά να κάνουν μια κατάληψη σήμερα που είναι η τελευταία μέρα για την εφορία. Ναι. Βέβαια, εντάξει, θεωρώ ότι παίζουμε, γιατί όπως ξέρουμε στην εφορία δεν εισπράττονται χρήματα πλέον, αλλά γίνονται μέσω τραπεζών και μέσω e-banking. Νομίζω ότι κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας τώρα, για να κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού και επικοινωνιακές. Μάλιστα. Και έτσι και ένα λιγάκι να το χαλαρώσω πριν σας αποχαιρετήσω. Έχετε και ωραίο πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σαν τους τρεις σωματοφύλακες είναι, σαν τον Νταρντανιάν είναι. Καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα στη Δράμα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Νέστος ετοιμάζεται, μας είπε ο Αμπεριάδης, ψάχνουν χώρο. Η Δράμα ήδη αποφάσισε χθες 800 θα τους φιλοξενήσει.
και νομίζω ότι θα πάρθουν και άλλες αποφάσεις και από άλλα δημοτικά συμβούλια, έτσι ώστε, όπως το είπε και ο Σπύρος ο Λάτσας, να αποσυμφορηθεί η καβάλα, η οποία νομίζω ότι έχει φτάσει στα όρια της. Έτσι είναι. Αυτό που είπε ο Σπύρος ο Λάτσας έχει απόλυτο δίκιο, ότι δεν εισπράττονται τίποτα πλέον από τις εφορίες. Δηλαδή πάλι μια τρύπα μέσα στο νερό κάνουν. Δηλαδή δεν χτυπάνε το θηρίο που πονάει στην ίσπραξη. Πού? Τις τράπεζες κλείστε ρε παιδιά, ξυπνήστε. Τις τράπεζες και ανοίξτε τα διόδια, εκεί που πονάει το θηρίο. Και κλείστε στην Αθήνα, κλείστε εκεί που τυπώνονται ο ημερήσιος τύπος. Κλείστε τους, δύο κτίρια είναι παναθεμάμε. Και κλείστε τους να δείτε τι ωραία που θα ξέρουν από πού να φύγουν. Θα τους κόψεις τα έσοδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πω και κάτι που είναι εξαιρετικό. Ένα άρθρο που έγραψε ο Γερμανός ο Wolfgang Glomp στην εφημερίδα Λεζεκό. Λέει λοιπόν, άρθρο σοκ, λέει, η καλή λειτουργία ενός κοινού νομίσματος σε ευρωπαϊκή κλίμακα απαιτεί την εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας σε κεντρικούς τομείς όλων των κρατών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ναζιστική Ένωση. Τώρα, Μιχάλη, έχουμε τίποτα αισιόδοξο? Ναι, βέβαια, έχω. Σήμερα έχω. Πρώτη φορά. Έχεις αισιόδοξο? Ναι, ναι, ναι. Κράτα το λιγάκι, σε παρακαλώ, μια ανωτελεία, για να πάω λίγο ψηλά στην Οικίσιανη, γιατί το Παγκαίο από το Σάββατο ζει το θέμα των προσφύγων στο κλειστό γυμναστήριο της Ελευθερούπολης. Το Παγκαίο Νέτ ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και ο Φραγκίσκος ο Σοφτάς. Να μας τα πει και ο Φραγκίσκος και μετά μου λες τα αισιόδοξα, Νικήτα. Ναι. Καλημέρα, Φραγκίσκο Σοφτά, και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα στο ακροατέ σας. Τι γίνεται? Γεια σου, Φραγκίσκο. Γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται? Δεν ακούω καλά μόνο λίγο. Τώρα θα το πρόβλημα στη γραμμή. Θα τα φτιάξουμε, θα τα φτιάξουμε. Τώρα μας ακούς καλά? Μας ακούς, ναι, καλύτερα? Κάπως καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση? Σε 6 ώρες έγιναν αρκετά πράγματα στο κλειστό γυμναστήριο, κινητοποιήθηκε ο Δήμος. Αλλά μου είπαν το πρωί από εκεί ο Βοσμπότης, ο αντιδήμαρχος, ότι αυτό, παιδιά, είναι το όριό μας. Μέχρι εδώ μπορούμε. Παραπάνω δεν μπορούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη καραβιά δεν θα έχει κομμάτι για το Παγκαίο. Γιατί όλη η καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή και οι άνθρωποι που ήρθαν έχουν μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση, να μην γυρίσει ανάποδα λόγω κακού σχεδιασμού από άλλα μέρη. Τώρα εσύ πήγες από την πρώτη στιγμή, είδες όλη τη διαδικασία, την προετοιμασία, είδες τους πρόσφυγες να έρχονται. Ποια είναι τα συναισθήματα του δημοσιογράφου, του Φραγκίσκου, που νομίζω ότι και εσύ το αντιμετωπίζεις για πρώτη φορά στη ζωή σου τη δημοσιογραφική? Σε αυτό το βαθμό ναι, αλλά έτρεχα στην καβάλα, έχω ζήσει άλλες, αλλά σε αυτό το βαθμό ναι, ήταν η πρώτη φορά. Η λέξη είναι συγκίνηση. Συγκίνηση, σε καμία περίπτωση δεν θα μιλήσω για ή λύπηση ή τέτοια συναισθήματα. Θα μιλήσω για θλίψη, αλλά αυτό που εγώ ένιωσα την ώρα που είδα τα πούλμαν που παρκάραν και άρχισαν να κατεβαίνει ο κόσμος και έβλεπα παιδάκια ξυπόλυτα, ένιωσα σαν άνθρωπος άδειος. Πώς επέτρεψα εγώ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά χρειάστηκαν 3 λεπτά για να ξεπεράσουμε το σοκ και όλοι πραγματικά οι άνθρωποι εκεί, γιατί εγώ βρισκόμουν από τις... όταν ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί στις 10.30 η νομαρχία, αυτή η συγκέντρωση που είχε ο Περιφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι και οι άλλοι φορείς, μετά από λίγο ειδοποιηθήκαμε ότι πλέον μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Και βρέθηκα στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, από τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Μάλιστα. Πες μου και κάτι άλλο. Αυτό τώρα το προτείνεις εσύ πριν πάρουν αποφάσεις ή πριν δεν πάρουν και απλά ενημερώνονται ή υπόσχονται ότι θα αντιμετωπιστεί? Το προτείνεις να το κάνουν οι βουλευτές, να είναι εκεί όταν έρχονται τα λεωφορεία, όταν έρχονται τα πλοία, να τους βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους για να αντιλαμβάνονται ότι αυτά δεν είναι διαχειρίσιμα από τις τοπικές κοινωνίες και μόνο? Ακριβώς. Θα έπρεπε και όχι να πηγαίνουν μόνο για τις φωτογραφίες. Δηλαδή, εάν εγώ πιστεύω ότι κάποιοι κατεβαίναν από τα άλογά τους
Και το Σάββατο το βράδυ στις 10:15 που φτάσε το, φτάσαν τα πούλμα στην Ελευθερούπολη και βλέπαμε αυτή την εικόνα, νομίζω ότι τη Δευτέρα θα γυρνάγαν στα γραφεία τους με ένα τελείως άλλο, μια τελείως άλλη εικόνα και με μια άλλη αντιμετώπιση σε αυτό που λέγεται εξουσία. Μάλιστα. Τον άρχισε το βράδυ της Κυριακής, όταν όλα έχουν λυθεί πλέον, ότι όλα πλέον είναι ρυθμισμένα και απλώς οι άνθρωποι ξεκουράζονται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσες μέρες που βρήκαν κάπου γαλήνη, ησυχία, ηρεμία, ασφάλεια. Και έρχεσαι εσύ για να βγάλεις φωτογραφίες και να τάχει να κάνεις επίβλεψη, δεν λέει τίποτα. Παραβλέπεις κάτι, Φραγκίσκο? Ναι, ναι, για πες μου. Παραβλέπεις το γεγονός ότι στις αρχές της διακυβέρνησης το 2015 του ΣΥΡΙΖΑ, οι τότε βουλευτές πηγαίνανε και μοιράζανε όταν ερχόταν ένα καράβι μια φορά στο εξάμηνο, ξέρω, ήρθε μια φορά, δύο φορές ήρθε, πόσες φορές ήρθε δεν μπορώ να τις μετρήσω, πηγαίνανε και μοιράζανε μπροστά στις κάμερες, on camera και σε φωτογραφικές. Αν ήταν ο Μητσοτάκης και η Φόφη στην κυβέρνηση, θα ήταν πρώτοι όλοι αυτοί. Μα πήγανε στην Ελευθερούπολη, μου είπε ο Μποσμπότης και το επιβεβαιώνει εδώ τώρα ο Φραγκίσκος, πήγανε 24 ώρες μετά για να επιθεωρήσουν και να ενημερωθούν για το τι γίνεται στην Ελευθερούπολη. Θέλω να πω, δηλαδή, αν ήταν να πάνε πάνω στην Οικίσχυνα για κάνα παϊδάκι, θα ήταν σε 10 λεπτά εκεί. Θέλω τι να πω, αυτά, ρε παιδιά, τώρα. Στο Φραγκίσκο, ότι η πολιτική που ασχήθηκε όλη τη διάρκεια του 2015 στο μεταναστευτικό πρόβλημα, από την πλευρά των βουλευτών εδώ των τοπικών, ήταν ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Το είπες αυτό, Μιχάλη. Μιχάλη, να σου πω κάτι. Εγώ, μετά το σοκ που έζησα, γιατί το έζησα πολύ έντονα, πέρασα όλη τη νύχτα εκεί πέρα, εκτός το δημοσιογραφικό μου κομμάτι, έκανα και το ανθρωπιστικό μου κομμάτι και δεν το λέω για να... Αλλά θέλω να πω ότι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική. Α, και ακριβώς. Και η πολιτική με ήττα, αλλά και με ομικρόν γιώτα. Αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή εμένα είναι... δεν μου λένε τίποτα. Γιατί μπορεί να φταίνει άλλη πολιτική και άλλη από πιο μακριά πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, που και εμείς έχουμε βέβαια την ευθύνη, αλλά για αυτό που είδα εγώ και στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη, το είναι δικό μας το πρόβλημα. Και ποια είναι η ουσία? Ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός και θα έρθουν και άλλοι. Και η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή ευτυχώς που μπορεί και τα καταφέρνει. Αλλά χωρίς ο κράτος αυτό πολύ σύντομα θα τελειώσει. Το τι πράγματα φέρνει ο κόσμος στην Ελευθερούπολη. Ποια ήταν η βοήθεια από όλους τους συλλόγους. Γιατί ο συντονισμός είναι ναι μένα από το Δήμο, αλλά βοηθάνε όλοι. Αυτό το πράγμα δεν θα μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Αυτό είναι το πότε. Οπότε. Και όταν μου λένε πού θα βρεις τα λεφτά και σου λένε να ανοίγουμε ένα κωδικό στην τράπεζα, χειροπολί. Και αναστασιάζει μπορείς να το κάνει αυτό και οποιοδήποτε άλλος. Αυτό δεν είναι αντιμετώπιση. Μάλιστα. Φραγκίσκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Δήμο Παγκαίου, καλημέρα στην Οικίσιανη. Πες μου και το αισιόδοξο, Μιχάλη, για να σε αποχαιρετήσουμε. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Newcastle της Αγγλίας, με επικεφαλή στον καθηγητή μοριακής δερματολογίας Mark Birch Macking, ανέφεραν ότι το ένζυμο με την ονομασία Μυτοχονδριακό Σύμπλεγμα 2 δρά στα μυτοχόνδρια των δερματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να επιβραδύνει τη γύραση και μπορεί να επιφέρει την δυνατότητα σε άτομα ηλικίας 72 ετών να φαίνονται ως 27. Σοβαρά μιλάς τώρα? Ναι, βεβαίως. Είναι... Για πες το ξανά αυτό, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Είναι μια έρευνα που έχουν κάνει. Όχι, για να φαίνομαι 20 όταν είμαι 72, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να κάνεις αυτή την θεραπεία με μυτοχονδριακό σύμπλεγμα. Μυτοχονδριακό σύμπλεγμα. Πού το πουλάνε αυτό? Ποιος το πουλάει, ο Αρμένος? Είναι στα εργαστήρια ακόμα. Στα εργαστήρια είναι. Ναι, ναι, ναι. Έλα ρε Μιχάλη, σιγά το αισιόδοξο. Μέχρι να φύγει από τα εργαστήρια, δηλαδή, ακόμα μπορούν να γίνουν 72 και να το ερευνούν. Έχεις κανένα μπουκάλι εκεί στην Ηρακλίτσα? Έχω αλόι, αλόι. Έχεις αλόι? Δεν μετράει αυτή. Δεν. Αυτή είναι σαν την. Είναι σαν τη φραπελιά. Θυμάστε τότε που πέραν τις ελιές και τις κουρεύανε όλοι? Ναι. Σαν τις κατσίκες τις τρώγανε. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη τον Νικήτα, τον πρώην τομεάρχη του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, που είναι εδώ και συνδράμει ενημερωτικά με τα σχόλιά του
και με τις κατευθύνσεις του έτσι τις ψαγμένες σε πολλά επίπεδα, με νούμερα, με αριθμούς, με ΦΕΚ. Τα βρίσκει από τη διάβγεια, τα βρίσκει από το διαδίκτυο, τα διασταυρώνουμε εδώ μαζί και τα ανακοινώνουμε, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων που μου τα βγάζει έτσι, και φυσικά καλούμε εγώ να τα διασταυρώσω έτσι ώστε να τα επιβεβαιώσω ή όχι. Ράδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών. Μιχάλης Νικήτας κοντά μου. Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Good morning, Michael. Good morning. Good morning. Με αυτά τα αγγλικά σου τώρα. Για να μας ακούνε και οι πρόσφυγες. Να ξέρουν και αυτοί λίγα. Αράβικα δεν ξέρω, εσύ ξέρεις τίποτα. Σαλαμαλέκου, μόνο αυτό. Εντάξει. Σαλαμαλέκου, μου αλέκουμ σαλάμ. Α, τα βλέπεις. Μαραμπλούκου, μινάχαμ τα ράντα του Ναζάρου. Αραβοτραφής είσαι. Κάμα τη σύνη μου, δαχόμ τα άρ. Σαλαμαλέκουμ, άρα. Λοιπόν, πήγαινε εκεί να συνεννοηθεί που έχουμε και θέμα και μεταφραστριών. Και μεταφραστών. Τι γελάς ρε Μιχάλη. Άκου λέει, ζήτησε το κλειδί να πάει να χρησιμοποιήσει τα μαγειρία ο Δήμος του Παγκαίου και δεν τα δίνει, λέει ο υποστράτηγος. Τι είναι ρε περιουσία σου. Έπρεπε να πάρει εντολή από τον κύριο Καμένο, ο οποίος μάλιστα θα πρότεινα εγώ στους θασίτες στο λιμένα, όπως βγαίνεις από το λιμένα για να πας για την Αρκούδα, στο αριστερό σου χέρι υπάρχουν κάτι αρχαία. Είναι τα παλαιά τείχη του λιμένα, όπου εκεί υπάρχει, φαίνεται κιόλας, μια τεράστια πύλη, ήταν η πύλη εξόδου, και πάνω στην πύλη, ανάγλυφος, είναι ο Διόνυσος, ο ένας σάτυρος του Διονύσου, ο οποίος σάτυρος είναι με ένα τεράστιο μόριο. Από αυτήν την πύλη περάσανε οι θασίτες τον Κίμωνα τον στρατηγό, όταν είχε κατακτήσει το νησί, γιατί ήταν απικία των Σπαρτιατών, τον περάσανε γιατί, για να τον εξευτελίσουν, να τον διαπομπεύσουν. Γιατί από αυτή την πύλη περνούσαν τις πόρνες και τους προδότες. Προτείνω λοιπόν στους αρσίτες να την αναστηλώσουν αυτή την πύλη και να περάσουν από εκεί κάτω τον Καμένο. Μάλιστα, ωραίο, ωραίο τέτοιο. Ωραίο σενάριο βάζεις, Hollywood το κάνεις. Τέλειωσαν και τα Όσκαρ, δόθηκαν και τα Όσκαρ τώρα. Δηλαδή, πάμε για του χρόνου. Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Έχω πολλά τηλέφωνα, μου λένε να βγάλουμε το στρατηγό, το Βασίλη το Δοκουμετζόγλου, που είναι ο επικεφαλής της 20ης τεθωρακισμένης μεραρχίας της Καβάλας, να μας αιτιολογήσει. Μου ζητάνε την άρνησή του να δώσει τα μαγειρία της Λέσχης Φρουράς Ελευθερουπόλεως, που είναι κλειστή, προκειμένου να μαγειρεύουν από το Δήμο Παγκαίου. Ζητήθηκε δηλαδή επίσημα και υπήρξε επίσημη άρνηση. Και προσπαθώ, μου λένε ότι είναι σε σύσκεψη και θα τον έχω σε λίγο, να δω με ποιο σκεπτικό έγινε αυτή η άρνηση, όταν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και όταν οι περισσότεροι φαντάροι εργάζονται στο να βάφουν, να καθαρίζουν και να στείλουν τα κοντέινερ στα hot spot. Τι να κάνουνε, μωρέ Μιχάλη, αφού δεν υπάρχει κράτος. Άκουσες τι είπε ο Εμμανουηλίδης, άκουσες τι είπε στο Τσατσούλη. Ναι, το εξαπτέρυγο της δεξιάς. Δηλαδή τώρα αντί να του πεις ευχαριστώ, να του φυλάει και τα χέρια, ότι άνοιξες το εκθεσιακό και δεν εκτεθήκαμε όλοι εδώ και δεν αφήσαμε μέσα στις λάσπες νήπια και βρέφη. Τι να πω, ρε παιδιά, έχουμε χάσει το μέτρο. Έχετε όμως, δεν γνωρίζετε. Σας έχει διαφύγει και μάλλον θα σας το στείλω, να το δημοσιεύσετε αν θέλετε, ένα ρεπορτάζ που έγινε από την Wall Street Journal, το οποίο δεν διαψεύστηκε από κανέναν, δεν έχει διαψευστεί και το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Αυτό το δημοσίευμα αναφέρει ότι όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα θα μείνουν εδώ. Και ότι έχουν δώσει στο Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε 500 εκατομμύρια στον Τζίπρα. Τώρα, αυτό το ότι θα μείνουν εδώ φαίνεται, το διαπιστώνουμε κιόλας, αλλά προσέξτε όμως, λέγοντας ψέματα, δίνοντας ελπίδα... Άρα εσύ εκφράζεις μία άποψη που είναι και αυτή μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι αυτοί που κουβαλάνε πέρα από την προσφυγιά, πέρα από την εμπόλεμη κατάσταση και την απειλή κατά της ζωής τους. Δεν κουβαλάνε τον πόνο και μόνο αυτόν, κουβαλάνε και τα περιουσιακά του στοιχεία, τα έχουν μεταφέρει, είναι στις τράπεζες, γνωρίζουν από πού θα πάνε να τραβήξουν χρήματα. Είναι όμως και αυτοί οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες, που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ στη τσέπη, και εκεί εδώ δεν υπάρχει αυτό που λέμε η πρόβλεψη, το πού θα μείνουν τώρα. Θα υπάρχει πρόβλεψη καταγραφής και περιουσιακών δεδομένων. Δηλαδή αυτό που λέει ο Βασίλης το έχουμε ζήσει όλοι, αλλά όταν πας να δώσεις 10 σοκοφρέτες, δεν θα δώσεις μόνο σε αυτούς που έχουν ανάγκη, θα δώσεις και σε αυτούς που πιθανόν να μην έχουν ανάγκη. Είναι... Πόσες φορές θα τα δώσεις. Ναι, καλά, εδώ είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο πόσες θέμα. Φορές.
Τώρα ένα καινούριο κύμα θα έρθει. Πρόσεξε τώρα όμως. Την άλλη εβδομάδα άλλο κύμα. Εγώ, Μιχάλη, εγώ θέλω να βάλω κάτω την ιεράρχηση αυτής της κυβέρνησης, η οποία σε χρόνο ντετέ μπορεί και φέρνει έναν υπουργό άμυνας, έναν πρόεδρο εδώ πάνω, των ανεξαρτήτων Ελλήνων, να κοιτάξει το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καζαβίτη, πώς θα γίνει η αποψήλωσή του, τα αγριόχορτα πώς θα φύγουν, να φτιαχτεί, για να γίνουν οι εκδηλώσεις με τα 100 χρόνια της λειτουργίας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πρώτο πιλότο, τον οποίο τον βρήκαμε. Πας ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να παλέψεις για κάτι τέτοιο, το καταφέρνεις, για να κάνεις κάτι όμορφο για το χώρο και τη γενέτειρά σου, τη Θάσο και το Καζαβίτη. Αλλά δεν βλέπεις τα ουσιώδη, δεν βλέπεις τα σοβαρά προβλήματα. Και από την άλλη, έχω και κάποιον εκεί πέρα, ο οποίος ήταν συμμαθητής του Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, Θεσσαλονικιός, σερβιτόρος, ο οποίος αρνήθηκε να στρατευθεί, είναι εκπαιδευτικός αδιόριστος και θέλει να γίνει και αυτός μετακλητός στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ναι, είναι, μειώθηκε η ανεργία κατά ένα άτομο. Έγινε μετακλητός, στο έστειλα το ΦΕΚ, το έχω εδώ και πολλές μέρες, από τις 26 του μηνός το έχω το ΦΕΚ αυτό στα χέρια μου, δεν πρόλαβα να το πω. Λοιπόν, μειώθηκε και θα γίνει... Είναι... Άκου ειδικότητα. Ειδικός σύμβουλος στο Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας του Τσίπρα. Ναι, ο σερβιτόρος. Και με ΤΑΦ-K13, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, 2.027 ευρώ στο χέρι. Λοιπόν, όντως, επειδή είπαμε προηγουμένως για ΜΚΟ κυβέρνηση, να σας πω ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι τομεάρχης πλέον, δεν είναι πρωθυπουργός. Γιατί όλο το ΜΕΣ κάνει, το ΜΕΣ το ασφαλιστικό, το ΜΕΣ το... στο αγροτικό, όλο το ΜΕΣ μας έχει κατακνήσει. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια πολύ μικρή περίληψη για την σημερινή κυβέρνηση και την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Εξαιρετική είναι. Λοιπόν, είναι η καταστροφική πολιτική που ασκεί αυτή η σημερινή κυβέρνηση. Είναι οι κλειστές τράπεζες, η ανεργία, οι φόροι επιφόρων, τα capital control, τα λουκέτα, οι ακυρώσεις τουριστικών αφίξεων που έχουν φτάσει στο σημείο στο 60 με 80% κάποιοι λένε. Οι μειώσεις των συντάξεων. Το μέχρι πρότινος κλειστό οδικό δίκτυο και δεν ξέρουμε αν θα ξαναγίνει. Οι διαδηλώσεις, ο ΤΑΠ, οι απεργίες. Όλα αυτά, αν σε όλα αυτά αν προσθέσουμε και τα κλειστά σύνορα, την αποπομπή της Ελλάδας δηλαδή από τη Σέγγεν, έχουμε και τη δήλωσή του στο Χατζηνικολάου ότι θα φέρει έναν νόμο αναπτυξιακό για να προσελκύσει τους επενδυτές, τη στιγμή που ο Στουρνάρας στην ετήσια έκθεση του της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει ότι η φτώχεια αυξήθηκε κατά 8%. Όλα αυτά με τα προσθέσεις βγάζεις μια πλήρη εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος πελαγοδρομεί. Δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς εντάξει, γίνεται. Πελαγοδρομεί, αλλά στο καράβι μέσα, αγαπητέ Μιχάλη Νικήτα, είμαστε όλοι μας. 10 εκατομμύρια Έλληνες και πόσους λέει πρόσφυγες θα φιλοξενούμε και μετανάστες που θα παραμείνουν όλοι εδώ. Όλοι θα έρθουν εδώ, όλοι θα μείνουν εδώ, όλοι. Δεν θα φύγει ούτε ένας. Και μια και περιμένουμε τώρα την αξιολόγηση, μου δημιουργείται μια απορία. Θα έρθουν να αξιολογήσουν την αξιολόγηση, τη διαπίστωση για την αποτυχία της προηγούμενης αξιολόγησης της δικής τους. Και όμως και δεν, λέει κανένας ότι, δεν λέει κανένας ότι για να έρθουν να αξιολογήσουν στο χθεσινό Eurogroup, είπε ο Τόμψεν ότι θα πρέπει πρώτα να μειωθούν οι συντάξεις. Ο Τόμψεν θα κοιτάξει να δει τι κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και ποια κράτη την απαρτίζουν και τι ακριβώς σημαίνει η Ευρωβουλή και ποιος σέβεται τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και θα καθίσουν κάτω να σκεφτούν τι θα γίνει με όλο αυτό το δουλεμπορικό που έχει στήσει η Τουρκία, η οποία δεν επιτρέπει στα ανατοϊκά να μπουν στα θαλάσσια χωρικά της ύδατα. Άκουσον, μέλος του ΝΑΤΟ λέει στο Γερμανό Ναύαρχο φύγει από εδώ. Δηλαδή θα τον εμβολήσει μετά. Μήπως, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μήπως η ίδια η Γερμανία είπε τους Τούρκους ότι θα πάμε εκεί πέρα, κοιτάξτε, βγάλετε μια νότα να μην μας επιτρέψετε. Κάτσε τώρα, μην τρελαίνεσαι. Εγώ θέλω να πάω στη Μυτιλίνη. Όταν θέλω να πάω στη Μυτιλίνη, πρέπει να βγάλω και βίζα για να πάω στη Τουρκία. Άμα πας με πολεμικό αεροπλάνο, ναι. Τι πολεμικό, μωρέ, τι είναι αυτά που λες, μωρέ. Είναι η συνθήκη του 1923 που έγινε. Και να μην ξεχνάμε εδώ στη συνθήκη του 1923, εμείς ως Ελλάδα δώσαμε σε αντάλλαγμα, γιατί δεν είχαμε λεφτά, τα δύο νησιά του Αιγαίου, που είναι στο στόμιο του Βόσπορου, έτσι, την Ήμβρο και την Τένεδο. Μάλιστα. Μιχάλη, σχόλιο, όποιος θέλει να παρέμβει αφήστε λίγο το τηλέφωνο,
Να πω κάτι για τον ΤΑΠ. Ένα λεπτάκι θα το πεις. Να πω ότι το 2323-08 είναι το τηλέφωνο, 2510, το οποίο είναι στην διάθεση οποιοδήποτε θέλει να παρέμβει για λίγη ώρα ακόμα. Τα ακούμε, Μιχάλη. Λοιπόν, ειδικό σύμβολος επιθεμάτων ενέργειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοπραξίας, στο ΤΑΠ, που ευρεύει στο Λονδίνο, είναι ο Μάθιου Μπράιζα. Ο Μάθιου Μπράιζα είναι αναπληρωτής, ήταν και δεν ξέρω ακόμα αν είναι, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του State Department. Ένας πράκτορας CIA καθαρός. Είναι αυτός που έχει γραφτεί ότι με το σχέδιο ποιτεία συντόμευσε την ποιτεία του Καραμαλή, με το σχέδιο ποιτεία τον έριξε, λύσαξε για να φέρει τον ΓΑΠ όσο γίνεται πιο νωρίς και το πέτυχε, για να φέρει ο ΓΑΠ μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα. Είναι αυτός ο οποίος λύσαξε να έρθει ο Αναστασιάδης στην Κύπρο με όλα τα επακόλουθα που ξέρουμε, και είναι αυτός ο οποίος στήριξε τον Σαμαρά και απείλησε τον Τσίπρα. Τον απείλησε για μην τυχόν μετά το ταξίδι που έκανε ο Λαφαζάνης, ο Σκουρλέτης που κάνανε στη Μόσχα, γιατί φοβήθηκε μήπως επανέλθει το σχέδιο του South Stream. Nice. Αυτός ο Μάθιου Μπράιζα είναι και ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας. Ένας πράκτορας ο οποίος καθοδηγεί βήμα το βήμα πώς θα έρθει εδώ, πώς θα περάσει από εδώ ο συγκεκριμένος αγωγός. Και μάλιστα θα περάσει με νόμο που έχει ψηφιστεί στο Κογκρέσο, ότι οι αγωγοί ενέργειας που τροφοδοτούν την Ευρώπη θα φυλάσσονται από νατοϊκές δυνάμεις. Ήδη έχουν έρθει κάποιες δυνάμεις του ΝΑΤΟ εδώ στην Ελλάδα. Εκτός από το... Πας να το δέσεις τώρα εσύ. Ξέρω τι πας να κάνεις. Πας να το δέσεις, πας να κάνεις κεντητό τώρα, να το κεντήσεις. Μα θα γίνει ούτως ή άλλως. Αυτό το πράγμα εκ των πραγμάτων θα γίνει. Φαίνεται δηλαδή από τις κινήσεις που κάνουν. Δεν φέρανε στρατό του ΝΑΤΟ στα σύνορα από την πλευρά των Σκοπίων. Εγώ θα πω και κάτι άλλο που το έζησα όσο εργαζόμουν στο δημόσιο. Λοιπόν, μας κλείσαν τα σύνορα τα Σκόπια. Ωραία. Εμείς ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε την ελεύθερη ζώνη, η οποία ανήκε παλιά στη Σερβία, τώρα ανήκει στα Σκόπια και προμηθεύεται, και υπάρχει εξέδρα που φορτώνονται από την εξέδρα, έρχονται, ξεφορτώνουν τα τάνκερ, φορτώνονται δεξαμενές με μαζούτ πετρέλαιο και αργό πετρέλαιο και προωθούνται προς τα Σκόπια, όπου εκεί υπάρχει δηληστήριο. Αφού μας κλείσατε λοιπόν τα σύνορα, σας κλείνουμε και εμείς εδώ τον αγωγό. Σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουν πεθάνει από το κρύο. Θα κλείσουν τα πάντα, γιατί έχουν ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγικό το οποίο λειτουργεί με μαζούτ και πετρέλαιο. Μας κλείσατε αυτό, θα σας κλείσουμε την ελεύθερη ζώνη. Αυτή η ελεύθερη ζώνη συνορεύει με ένα τεράστιο φράκτη στο καλοχώρι της Τζετόιλ. Είναι η αποθήκη της Τζετόιλ και από την άλλη μεριά είναι η ελεύθερη ζώνη. Και φορτώνει τρένα, βαγόνια, δεξαμενές, δικαιοφόρα και αυτοκίνητα. Μάλιστα. Λοιπόν, αν τους το κλείσουμε, τι θα κάνουν αυτοί? Έλατε. Μιχάλη. Ένα τελευταίο να πω ότι εκτός από τη γάτα των Ιμαλαϊών υπάρχει και η γάτα του Μαξίμου, έτσι. όταν λοιπόν ρωτήθηκε η γάτα του Μαξίμου, ναι, ο τομεάρχης δηλαδή, ρωτήθηκε από τον Χατζη Νικολάου, ναι, και υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό για το συγκεκριμένο. Το 2012 στη Βουλή έλεγε στον Παπανδρέο, όταν είχε πει στον ΓΑΠ, όταν είχε πει ότι θα κάνω δημοψήφισμα, βγήκε και είπε ότι το δημοψήφισμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, αυτό λέει επί λέξη, με το κλείσιμο, με capital control των τραπεζών, με το κλείσιμο των τραπεζών. Το 2012 είναι αυτό. Λοιπόν, για πείτε μου εσείς, αυτός όταν έκανε το δημοψήφισμα δεν ήξερε ότι θα κλείσουν οι τράπεζες? Εσύ τι λες μωρέ Μιχάλη τώρα, εντάξει τώρα μην τρελαθούμε, αφού τα ξέρανε όλοι. Είδες τη γάτα, γιατί είναι του Μαξίμου. Και το άδειασμα που έκανε στο Βαρουφάκη, αυτός δεν ήταν που πένευε την πολιτική Βαρουφάκη? Και έλεγε αυτός είναι ο οικονομολόγος που θα είναι ο τσάρος της οικονομίας κτλ. Και δεν τον ήξερε όλα τα χρόνια που ήταν στην αντιπολίτευση. Όχι, δηλαδή τώρα δεν βάζεις κάπου σε κάποιο υπουργείο ο οποίος, εντάξει και να μην πάει καλά, βάζεις κάποιον που θα σου χαράξει οικονομική πολιτική της αριστεράς που να πάρει.
Της αριστεράς. Της αριστεράς τώρα, μην τρελαθώ τώρα. Που είναι δεξιά. Έλα μου ντε. Και όταν τον είπανε για τα στοιχεία που έχει ο Ψυχάρης, γιατί λέει η Μονταζιέρα κάτι έγραψε τα στοιχεία του που έχει, ας πούμε, για εκβιασμούς και όλα αυτά. Τι είπε, αν έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Το γνωστό μότο όλων των πολιτικών. Εγώ ξέρω, ότι... Συγχρόνως, άμα τα πάει κάποιος στον εισαγγελέα, ξέρετε τι λένε μετά οι πολιτικοί. Ποινικοποιείται την πολιτική της χώρας. Εντάξει, αυτοί που έχουν ασυλία με το άρθρο 86. Δεν μπορείς να καθαρίσεις ένα σύστημα το οποίο βρωμάει σε όλες τις παραμέτρους και σε όλα τα σημεία του. Δεν μπορείς να το καθαρίσεις με το σκεπτικό πονάει κεφάλι, κόβεις κεφάλι. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Σαμαράς κλείνοντας την ΕΡΤ, δεν μπορείς να το κάνεις κλείνοντας ιδιωτικούς σταθμούς, δεν μπορείς να το κάνεις απαγορεύοντας τους δημοσιογράφους να πηγαίνουν στα κέντρα προσφύγων και να κάνουν ρεπορτάζ. Θα πρέπει να βάλεις κανόνες και θα πρέπει να κάνεις το αυτονόητο σε μια δημοκρατία, να υπάρχει πολυφωνία, πλουραλισμός, ελευθεροτυπία. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα και θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Και το πολύ πολύ απλό είναι να ελέγχουμε όλους αυτούς που ενημερώνουν τα αποθενέσχες τους. Όταν ξέρουμε ποιος είναι ο Ψυχάρης, ποιος είναι ο Μπόμπολας, ποιος είναι ο Κυριακού, ποιος είναι ο Αλαφούζος, όταν κάθεσαι κάτω και τα βλέπεις και επιτρέπεις, και επιτρέπεις τέτοια μετοχικά σχήματα, δηλαδή τώρα όλες οι επιχειρήσεις που ο ένας βάζει από εδώ, ο άλλος βάζει από εκεί για να κρατηθούν όρθιες, πρέπει να τις κλείσει ο Τσίπρας γιατί δεν είναι βιώσιμες. Δηλαδή είναι να τρελαίνε σε κάτι επιχειρήματα που χρησιμοποιούν. Πες ότι μου κάνουν κριτική, με έχουν λιανίσει. Εγώ έκανα το κόκκινο, έκανα την εφημερίδα των συντακτών. Έχω την αυγή, έχω τα δικά μου όπλα δηλαδή για να αντιπαρατεθώ. Αλλά βάλε και κανόνες, ρε παιδιά. Όταν σε ένα πάνελ δεν καλούνε το ΣΥΡΙΖΑ, να καλέσουν και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Εγώ δηλαδή, αν έπαιζα μόνο εδώ το ΕΠΑΜ, θα μου λέγαν όλοι είσαι ραδιόφωνο του ΕΠΑΜ. Όταν καλώ όμως από τα άκρα μέχρι τα άλλα άκρα όλοι ό,τι υπάρχει ενδιάμεσα, δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι εγώ τώρα θα αποκλείσω ένα ΣΥΡΙΖΕΟ ή θα αποκλείσω κάποιον άλλο. Αν είναι δυνατόν, αλλά αν θέλουν να με ελέγξουν, θα μου βάλουν κανόνα, θα μου πούνε, κοίταξε, για να πάρεις την άδεια τη συχνότητα τη ραδιοφωνική, πρέπει να καταθέσεις 300 χιλιάρια. Θα κάνουν αλλαγή του συντάγματος, θα καταργήσουν το ΕΣΟΥΡΟΥ και θα νομοθετήσουν να κυβερνεί, κάθε κυβέρνηση που βγαίνει να κυβερνάει για 4 χρόνια. Απλή ερώτηση να κάνω. Και αν ένας πρωθυπουργός μας βγει νέρων ή Καλλιγούλας, είμαστε υποχρεωμένοι να τον έχουμε για 4 χρόνια στο κεφάλι μας. Σε αυτό θα σου απαντήσει ο Λιμπεράκης που τον έχω κοντά μου και τον έχω, αν και έχει περάσει η ώρα, αλλά για 5 λεπτά και να τον ακούσουμε. Σωτήρη! Να τον ακούσω το Σωτήρη. Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Υγεία και τύχη. Πρέπει να έχουμε υγεία και τύχη σήμερα για να επιβιώσουμε. Για πες μας έτσι γρήγορα εντάχει που λέμε. Σταύρε μου, πήρε τηλέφωνο το παλικάρι και για να σας ενημερώσω. Έχω μια πληροφορία για να ακούσουν οι ακροατές που αφορά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, προκειμένου να δημιουργήσουν το αφορολόγητο όριο, ποιες αποδείξεις θα πρέπει να το βάλουν μαζί με τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2016. Οι αποδείξεις αυτές που πληροφορία έχω, που άκουσα ας πούμε, είναι εισιτήρια μέσων μαζών, μέσων μαζικής μεταφοράς, αποδείξεις από ταξί, έξοδα για ταξί δηλαδή, εισιτήρια πλοίων, αεροπλάνων και τρένων, λογαριασμούς της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΙΑΚ, λογαριασμούς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, δόσεις δανείων, ενίκια και φαρμακευτικές αποδείξεις. Όλα μέσα, όλα. Έτσι λέγεται, είναι πληροφορία όπως το είπες, περιμένουμε να δούμε το τελικό νομοσχέδιο και τι θα προβλέπει. Σωτήρη! Παίζουμε και το προσφυγικό δύο λέξεις πριν σε αφήσω. Κοίταξε, Σταύρο μου, σου είπα, εγώ είμαι απόγονος προσφυγιάς. Η μητέρα μου είναι Πόντε, ο μπαμπάς μου είναι Θρακιώτης από τα Αγανόχωρα της Ανατολικής Θράκης. Οπότε πονάω όσο δεν μπορεί να πονέσει άλλος άνθρωπος με τους πρόσφυγες. Πρόσφυγας ομοεθνής όμως. Αυτή είναι αλλοεθνής. Κοίταξε να σου πω κάτι, Μιχάλη, να το περάσεις σαν γνώση, ναι, μέσα στο σκληρό δίσκο σου. Για πες. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου χρώματος, ναι,
ύψους, πάχους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι, μην αδιακόπτεις, σε παρακαλώ. Όχι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι σε αυτό τον πλανήτη και έχουμε ίσα δικαιώματα να ζούμε και να μετακινούμαστε ελεύθερα σε αυτό τον πλανήτη και να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας και τις κοινωνίες που ζούμε και κινούμαστε. Συμφωνώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Από εκεί και ύστερα όλα τα άλλα είναι για να δημιουργούν προβλήματα, να θησαυρίζουν κάποιοι, γιατί το θησαυρό τον χρησιμοποιούν σαν μέσος, είναι το χρήμα, είναι το κύριο όπλο της εξουσίας, Μιχάλη μου. Και εδώ συμφωνώ. Α, μπράβο. Εδώ συμφωνώ. Και τώρα τι γίνεται. Εδώ γίνεται αυτή τη στιγμή τριπλό παιχνίδι. Τα κέρδη είναι τριπλά, δηλαδή όπως δημιούργησαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και κέρδιζαν, ας πούμε, αυτές οι οικογένειες, οι τρεις μεγάλες οικογένειες, τις οποίες ξέρετε να μην τις αναφέρω, και από τους Αμερικάνους και από τους Γερμανούς και από τους Ρώσους και από όλους. Και από τους Έλληνες. Από όλους, από όλη την ανθρωπότητα. Έτσι συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που χάσανε τώρα τις περιουσίες τους κάτω εκεί. Μη μου κάνεις αναδρομή, τα γνωρίζουμε όμως, Σωτήρη, αυτά. Ήδη έχουν πάει παν και τα αγοράζουν. Στη διαχείριση θέλω εγώ να μου πεις, εδώ στην Καβάλα, είσαι εντάξει, εσύ ως καβαλιώτης κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ? Πώς θα κινηθείς ήσυχος, εσύ, Σταύρα? Πώς θα κινηθείς όταν ξέρεις ότι υπάρχουν τόσα παιδάκια που δεν έχουν άρρωστα, δεν έχουν να φάνε ένα σάντουιτς, κοιμούνται στο πάτωμα, μουσκεμα, ασθένειες, αρρώστιες? Και πώς θα κινηθείς? Θα πρέπει να μην είσαι άνθρωπος για να ησυχάζεις την είδησή σου. Τα δύο νεογέννητα τι έγιναν, τα πήραν μαζί τους τώρα στην αγκαλιά και τα τρέχουν πάνω στο Κυλκής? Άκουσες, ναι, θα τρελαθώ, δεν γίνονται αυτά. Μάλιστα. Και έτοιμα από την άλλη πλευρά τους ήταν να πετάνε καπνογόνα σε μικρά παιδάκια τώρα. Έλα μου, ναι. Αυτή και ήταν, να μας απειλούν και με πόλεμο. Και αυτή είναι η Σκοπιανή. Και μας απειλούν με πόλεμο. Έλα μου, εντάξει, τώρα αυτά είναι αστεία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, σε ευχαριστώ και εσένα πολύ, να είστε καλά και ιδιώσεις. Πάντως τις αποδείξεις αυτές να τις κρατάνε, γιατί πιθανό να χρησιμοποιηθούν... Ό,τι πληρώνουμε να κρατάμε αποδείξεις. Αυτό να το κάνουμε έτσι πράξη μέχρι να αποφασίσει το Υπουργείο ποιες θα κρατάμε. Γιατί και εκεί υπάρχει μια κολυσιεργία και μια γραφειοκρατία και μια καθυστέρηση. Μπήκαμε στο Μάρτιο δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Πάντως αν θέλεις μπορώ να σου πω και για... Θα σε καλέσω αύριο το για πρωί. Για την τεκουριά που θα παίξει στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις. Από 5 έως 12%. Αύριο, αύριο θα σε πάρω 8.30 να τα πούμε το πρωί. Αυτό εντάξει. Έχει αποφασιστεί. Ναι. Τώρα αυτά που λέει ο Τσίπρας, ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Σε παραπλάνησε ο Τσίπρας, σε παραπλάνησε, Σωτήρη. Σε παραπλάνησε και σένα. Η μόνη εξουσία που είναι υγιής είναι αυτή που πηγάζει μέσα από το λαό. Αυτό είναι. Και εφαρμόζει. Μάλιστα. Τα θελήματα του λαού. Σε ευχαριστώ. Ο λαός αποφασίζει για το μέλλον του. Σωτήρη. Κανένας δεν μπορεί άλλος και δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το λαό. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μιχάλη. Αλλιώς από την ελπίδα φεύγει το έλ και μένει το πίδα. Οπα, πα, 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 πα. Καλημέρα και στους δυο σας. Δεν τα άκουσα. Είπε κάτι ωραίο, κάτι ωραίο πικάντικο ο Μιχάλης. Αλλιώς από το ελπίδα, λέω Σωτήρη, φεύγει το ΕΛ και μένει το ΠΙΔΑ. Είναι ζωντανός οργανισμός ο Μιχάλης ο Νικήτας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν από τις 7 το πρωί εδώ μαζί μου. Ραδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών.